Θα μπορούσε να είχε σωθεί? Αυτό είναι το ερώτημα που βασανίζει την οικογένεια του 28χρονου Γιώργου από το Αγρίνιο, που μετά από τροχαίο μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα, γιατί δεν υπήρχε πιο κοντά διαθέσιμο κρεβάτι μεθ. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2024 να ξεκινάει ένα σοβαρό περιστατικό με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το Αγρίνιο και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο που να μπορεί να υποστηρίξει το ζήτημα. Ο θείος του 28χρονου συγκλονίζει όσο περιγράφει ότι ολόκληρος νομός Ετωλακαρνανίας δεν είχε μεθ, ενώ κανείς δεν δέχτηκε τον ανιψιό του ούτε στην Πάτρα. Το παράπονό μας είναι ολόκληρος νομός, ο μεγαλύτερος νομός της Ετωλακαρνανίας, της χώρας Ετωλακαρνανία. Το τραγικότερο είναι αυτό. Άρτα, Γιάννενα, Πάτρα, Ρίο, και να το στείλουν στην Καλαμάτα μετά από τόσες ώρες. Ο Γιώργος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 14 του Οκτώβρη. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 28χρονος συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου και αργότερα, αφού εκεί δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Καλαμάτα. Όχι μόνο υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει. Ο κόσμος είναι απροστάτευτος. Επίσης, η τροχέα Αγρινίου με πολλά έγγραφα είχε ενημερώσει την περιφέρεια ότι θα πρέπει στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το δυστύχημα να γίνει κόμβος. Η αντιπολίτευση του Δήμου Θέρμου με αφορμή το τραγικό περιστατικό απέστειλε επιστολή ζητώντας την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων της ΜΕΘ και του Διευθυντή στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου αναφέρει ότι δεν είναι αυτός που λαμβάνει αποφάσεις για το ποια περιστατικά θα μπουν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου και ποια θα σταλούν αλλού. Αν αυτή την δικαιοδοσία δεν την έχω εγώ, την έχει το ΕΚΕΦΗ, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Αυτό λοιπόν αποφασίζει ποιες κλίνες περισσεύουν και δεν περισσεύουν. Δεν είχαμε κλίνες, ήταν μόνο γεμάτες. Αλλά και με τα περιστατικά, αλλά αυτό να σου πω εγώ, ότι με τα περιστατικά που είχε μέσα, αυτό έχει πει κρίνει τι θα φέρει και τι όχι. Ο 28χρονος Γιώργος την Παρασκευή έχασε τελικά τη ζωή του νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, με τους συγγενείς του να αναφέρουν ότι δεν κατέστη δυνατό ούτε να δωρήσουν τα όργανα του.